Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και πάλι στα κόκκινα γυαλιά μετά από αρκετές μέρες απουσίας, είναι η αλήθεια. Μας υποχρέωσε σε ένα υποχρεωτικό ρεπό ένα Σαββατοκύριακο η αναβολή του παιχνιδιού με τη Φούλαμ λόγω της συμμετοχής του στο κύπελο και ένα της εθνικής ομάδας. Έτσι λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, 15 μέρες δεν τα είπαμε. Το παιχνίδι στη Μαδρίτη δεν το σχολίασα, ήμουνα στη Μαδρίτη με τη σύζυγό μου. Τουριστικά ωραία πόλη, ενδιαφέρουσα. Τιμές, ας πούμε, σε κάποια πράγματα όπως π.χ. καφές, σνακ και λοιπά, καθημερινά πράγματα που τρώμε και εδώ είναι στις ίδιες τιμές. Το ταξί επίσης, όλος παραδόξος. Συγκοινωνία περίπου τα ίδια. Το φαγητό στις τουριστικές περιοχές όπως και στην Ελλάδα τσιμπάει έως και δέρνει. Ενδιαφέρουσα πόλη, απλωμένη πόλη, πολύ πάρκο, παιδιά, πολύ πάρκο. Έρχονται στην Ελλάδα και κάνουν τουρισμό και λένε what an amazing city. Και λέω παλαβή είναι, αυτοί έχουν 7.000 πάρκα ξέρω εγώ στις πόλεις τους, σε κάθε πόλη και amazing city εδώ πέρα το τσιμεντόπραμα. Anyway, το αγωνιστικό κομμάτι, τι να σχολιάσεις, αντί να μπουν μέσα και να τρώνε σίδερα και να διεκδικήσουν ό,τι να είναι, κοίταξε να μην χάσουνε. Τέλος πάντων. Κάτι καταλαβαίνω εμείς λάθος. Μπορεί. Anyway, τελείωσε. Δεν έχει και νόημα να το σχολιάσουμε. Όχι και το τώρα, φυσικά είναι μπαγιάτικο τελείως. Και πάμε στα φρέσκα κουλούρια. Ένα πολύ πολύ κομβικό παιχνίδι αύριο. Το πρώτο από τα τρία κομβικά, τα οποία είναι μεγάλα παιχνίδια. Και φυσικά καλείται η ομάδα να κάνει το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε σε αυτά τα τρία παιχνίδια να κάνει στη χειρότερη περίπτωση μία νίκη και δύο ισοπαλίες. Στη χειρότερη περίπτωση. Δηλαδή το κακό σενάριο να κάνει μία νίκη και δύο ισοπαλίες. Είναι απαγορευτική η ήττα έτσι. Ή να κάνει δύο νίκες και μία ήττα. Δηλαδή πρέπει η ελάχιστη συγκομιδή να είναι 5 βαθμοί από τους ιδανικούς που είναι οι 9. Εντάξει, το 9 δεν έχω τέτοια απέτηση με την εικόνα τη φετινή της ομάδας. Όχι ότι δεν θα πανηγυρίσω, μην τρελαθούμε, αλλά νομίζω είναι too much για αυτή την ομάδα, η οποία έχει αποδείξει ότι στα μεγάλα παιχνίδια γυαλίζει το μάτι της και με τις μικρές ομάδες πάει και ξεφουσκώνει. Τέλος πάντων, άλλο πρόβλημα αυτό. Anyway, πάμε να δούμε μερικά πράγματα, τα τυπικά που όλοι παρακολουθούμε κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή και τα οποία δεν ξεχνάμε να σχολιάζουμε. Οι γνωστοί citizens με αξία πάνω από ένα δις ως σύλλογος αυτή τη στιγμή και με τα τρόπια τα οποία έχουν κατακτήσει τα πιο πολλά τα τελευταία χρόνια. Για τον κύριο της φωτογραφίας δεν χρειάζονται συστάσεις. Το 4-3-3 είναι το αγαπημένο του σύστημα, όμως δεν είναι πανάκια για αυτόν. Λοιπόν, 59-108 οι νίκες για τις δύο ομάδες αντίστοιχα, 56 παιχνίδια ισόπαλα με τις τελευταίες 6 αναμετρήσεις. Να έχουμε 3 νίκες εμείς, 2 παιχνίδια ισόπαλα και 1 νίκη οι πολίτες. Όπως βλέπετε κάτω στον πίνακα, στη δεύτερη κάρτα, θα την ξαναδούμε, η ροή των παιχνιδιών και των αποτελεσμάτων των δύο ομάδων ήταν σχεδόν ίδια με την νίκη, με την ήττα που γνώρισαν οι Reds στο Bournemouth από αγνώριστη ομάδα και σε ένα παιχνίδι που έγινε Σάββατο 2,5 ώρα όπως και του Σαββάτου με τους πολίτες. Έχουμε κάκιστη παράδοση φέτος ειδικά στα παιχνιά των 2,5, αυτό πρέπει να το τονίσω, με το μοναδικό ρεκόρ, αν το πει, μπορεί να το πει κανείς έτσι, φέτος να έχουμε δώσει 5 παιχνίδια και νομίζω να έχουμε 4 ήττες, 1 ισοπαλία, 3 ήττες, 2 ισοπαλία. Πάντως κάτι τέτοιο, δεν το θυμάμαι τώρα απ' έξω. Είχα ανεβάσει μια σχετική κάρτα πριν 3 εβδομάδες. Αλλά νίκη αγνοείται. Και είναι ευκαιρία να σπάσει αυτή η παράδοση το Σάββατο μεσημέρι. Ευκαιρία. Εφόσον σε βάζουν 2,5 ώρα, ναι, να το κυνηγήσεις. Αυτή είναι η εικόνα των πολιτών στα τελευταία τους 6 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, μόνο νίκες όπως βλέπετε.
Ιδιαίτερα παραγωγική, έχουν πάνω από 2 γκολ σε κάθε παιχνίδι μέσο όρο, 16 και κάτι τα σουτ ανά παιχνίδι, 65% σχεδόν κατοχή, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό, και 89% επιτυχία στις πάσες, 88,8, 89. Είπαμε, δεν χρειάζονται συστάσεις, τα βλέπουμε απλά για να τα σκεφτόμαστε. Προτίμησα την επόμενη κάρτα, αυτήν εδώ δηλαδή, να παραθέσω τα συν και τα πλην των δύο ομάδων δίπλα-δίπλα. Το ξέρουμε ότι οι Reds έχουν πάρα πολλές αδυναμίες φέτος, πάρα πολλές, δυστυχώς. Αναμέναμε άλλη διαχείριση από τον Γιούργεν και την διοίκηση, από τη διοίκηση και τον Γιούργεν το καλοκαίρι που μας πέρασε, τον Γενάρη που μας πέρασε. Αντί αυτού είδαμε άλλα πράγματα δυσάρεστα και φυσικά αυτό είχε άμεση επίδραση στην εικόνα της ομάδας. Χάλαντ, ο οποίος υπάρχουν αμφιβολίες για το αν θα ξεκινήσει, αν θα είναι, ξέρω, στην αποστολή, διάφορα αν, τα οποία εγώ δεν πιστεύω. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να είναι στον πάγκο και να μπει κάποια στιγμή μέσα. Φόντεν θα είναι εκτός και από εκεί και πέρα αυτός είναι ο πίνακας των σκόρερ. Οι άνθρωποι με τις ενέρες κερδισμένες μονομαχίες, ο μέσος όρος τους, και φυσικά με τις assist, όπου προηγείται ο γνωστός ύποπτος Kevin De Bruyne, τέλος πάντων, κάπως έτσι. Προτίμησα λοιπόν τώρα εδώ να σας παραθέσω δύο κάρτες με τα παιχνίδια που έχει δώσει η City από την αρχή της σεζόν, τα συστήματα που έχει χρησιμοποιήσει ο Guardiola, και βλέπουμε ότι στα τελευταία παιχνίδια προτίμησε να αλλάξει κάπως το 4-3-3, το οποίο δεν το έχει Ευαγγέλιο. Όλος παραδόξος, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εκτιμήσεις στον Pep, ότι ναι μεν έχει ένα αγαπημένο σύστημα, αλλά εφαρμόζει και άλλα πράγματα. Αυτά τα λέω εγώ για να χτυπάνε την πόρτα κάποιου άλλου, ονόματα να μην λέμε, επώνυμα να μην λέμε, Γιώργος το μικρό, το υπόλοιπο το ξέρετε. Δεν είναι μομφή, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι μομφή. Τον αγαπάμε τον Γιώργη τον Κλοπ, τον αγαπάμε πολύ, έχει κάνει ωραία πράγματα, ταιριάζει στην ψυχοσύνδεση του συλλόγου, στην οτροπία, σε πολλά πράγματα ταιριάζει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αίσθηση, έχει συλλογική κοινωνική συνείδηση. Είναι πολύ μεγάλο αυτό προτέρημα για έναν άνθρωπο, να έχει συλλογική κοινωνική συνείδηση, και μερικές φορές του βγαίνει boomerang στην δουλειά του. Θα πρέπει λοιπόν λίγο να το ελέγξει. Όμως είναι ένας άνθρωπος που αγαπάμε πολύ, και επειδή ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, ξέρουμε τις δυνατότητες του, ξέρουμε τις ικανότητες του, ξέρουμε ότι αυτό που κάνει μπορεί να το εξελίξει, να το βελτιώσει κι άλλο, έχει περιθώρια. Αυτός μπορεί, άλλος μπορεί να μην μπορούσε, να έχει ταλέντο και να ήταν στόκο στο μυαλό. Ο Γερμανός έχει αιμονές οι οποίες βάζουν εμπόδιο στη βελτίωση αυτών που κάνει, και είναι κρίμα. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός προπονητής, δουλευταράς, αγαπάει αυτό που κάνει, αγαπάει το σύλλογο, δεν το περίμενε να βρει αυτό που βρήκε στο σύλλογο, και εμείς δεν περιμέναμε να βρούμε έναν άνθρωπο να κουμπώνει τόσο πολύ στην οτροπία μας. Όμως θέλουμε να εξελιχθεί, γιατί ξέρουμε ότι μπορεί, αρκεί να το θελήσει και ο ίδιος. Θα κερδίσει και ο ίδιος και ο σύλλογος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα του συλλόγου ρουτίνα, μεν, αλλά... θέλει προσοχή, εκτός έδρας οι κόκκινοι έχουν μέσο όρο ένα γκολ, ενώ οι πολίτες στο γήπεδό τους έχουν μέσο όρο τρία γκολ. Δεν τη λες κακή, δεν λες κακό το μέσο όρο στα σουτ, 14 για τους κόκκινους, αλλά επαναλαμβάνω, θέλει πάρα πολύ προσοχή η αμυντική μας λειτουργία. Εδώ είναι λοιπόν η αποτελεσματικότητα των δύο ομάδων αντίστοιχα. Προβληματίζει το 43 γκολ στο Etihad, και επίσης προβληματίζει και το 20 γκολ εκτός έδρας που έχουν δεχτεί οι κόκκινοι. Βλέπετε όμως ότι και η άμυνά τους δεν είναι αλόβητη. Κακά τα ψέματα, από τα 20 γκολ, τα 9 τα έχουμε δεχτεί σε 3 παιχνίδια εκτός έδρας.
και με ομάδες που δεν θα έπρεπε να φάμε από 3 γκολ. Αλλά είπαμε ότι όταν δεν έχεις κέντρο, η άμυνά σου δεν μπορεί να λειτουργήσει εξ ολοκλήρου σαν κυματοθράφτης των επιθέσεων της αντίπαλης ομάδας. Κλασική κάρτα. Η αριστερή του πτέρυγα πέφτει πάνω στην δεξιά τη δική μας. Είναι οι δύο καλές πτέρυγες. Αυτό είναι επίσης ένα σοβαρό θέμα. Θα πρέπει ο Τρέντ να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένος και στα αμυντικά του καθήκοντα και αποτελεσματικός. Γιατί μερικές φορές δείχνει συγκέντρωση, αλλά δεν. Anyway. Το παιχνίδι θα παιχτεί, όπως καταλαβαίνετε, το ξέρουμε αυτό, στα άκρα, από τα άκρα, και σίγουρα έχουμε τις ανησυχίες μας. Πάμε στην επόμενη κάρτα να δούμε λίγο την κατάσταση των τραυματιών. Απομένει η Παρασκευή, και αυτό το λέω διότι η εκπομπή γυρίζεται πολύ νωρίς το πρωί της Παρασκευής, πριν ανοίξουν καν τα καταστήματα, για να σας δώσω μια εικόνα. Ο Φόντεν είναι δεδομένο εκτός με την εγχείρηση κολλικότητας που έκανε. Για τον Χάλαντ υπάρχουν αμφιβολίες. Από εκεί και πέρα, Ράμσι, Μπάιτσετιτς, Γκόμες είναι σίγουρα εκτός. Για τον Τιάγκο φαίνεται εκτός και μάλλον θα παραμείνει. Ο Ντίαζ έχει ξεκινήσει από νήσεις. Υπάρχει μεγάλη σκέψη για το κατά πόσο πρέπει να είναι στην αποστολή και να πάρει μέρος. Ίσως και να αναβληθεί η συμμετοχή του και αυτό το Σάββατο. Νούνιες και Τσιμίκας το πιο πιθανό να είναι στην αποστολή και ο Νούνιες να ξεκινήσει. Τώρα και για τον Κώστα υπάρχει κάτι το οποίο, πριν πάμε στην κάρτα με τις πιθανές δεκάδες, το οποίο γράφτηκε και σε ένα κείμενο, σε ένα θέμα που κάναμε, και είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό που είπε ο Ομοσπονδιακός Προπονητής Εθνικής Ελλάδας, ο Γκάς Πογιέ, γνωστός και από το πέρασμά του στην Αγγλία. Ότι τον είδε σε ένα παιχνίδι στο Anfield πρόσφατα, πριν το παιχνίδι με τη Real. Πάντα εκτιμάει τον Κώστα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να συστάσεις ο Κώστας. Το πρόβλημα είναι ότι είπε μια ατάκα ο Πογιέ που με προβλημάτισε πάρα πολύ, το οποίο πέρασε πολύ στα ψηλά. Γιατί προφανώς δεν πουλάει, είναι αρνητικό το σενάριο. Το ότι ο Κώστας λέει, θα πρέπει να δούμε, λέει, το τι θα αποφασίσει το καλοκαίρι, διότι είναι στην ηλικία που μπορεί να παίρνει φανέλα βασικού. Βέβαια, λέει, παίζει εδώ, είναι ένα πραγματικό του καλύτερου αριστερού μπακ, κουλουπο. Το πέταξε πολύ στο φτερό, πολύ στο πόδι, και λέω, όπα, τι λέει αυτός. Το οποίο το έχω ξαναπεί, ότι εγώ δεν αποκλείω ο Κώστας κάποια στιγμή να πει, ναι ρε παιδιά, περνάω φανταστικά, πόντες περνάει. Καλή παρέα με τον Σαλάχ είναι κολλητάρια, και όχι μόνο, με όλους είναι κολλητός. Αλλά και το θέμα καριέρας είναι σημαντικό. Δηλαδή, 3 χρόνια στην ομάδα θα μπορούσε να έχει παραπάνω συμμετοχές. Αφήστε που θα ήταν βασικός, αν δεν ήταν ο Ρόμπερτσον. Αλλά. Και κάποιος που έχει φιλοδοξίες όπως ο Κώστας και όπως ο κάθε Κώστας, εμένα μου χτυπάσει ένα τα καμπανάκια και λέω, αμάν, θα έχουμε και άλλη θέση να καλύψουμε το καλοκαίρι. Κλουπ, που λένε και στα κινούμενα σχέδια, στα Mickey Mouse που λέγαμε μικρή. Πάμε να δούμε δεκάδα, πιθανή δεκάδα, έτσι. Εντάξει, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια, είναι πολύ φυσιολογική η δεκάδα. Η πρόλεψη είναι προλέψιμη. Με τον Πεπ όμως να μην αποκλείστε να δείτε κάτι τέτοιο, για να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις. Βλέπετε, το παιχνίδι το θέλει και ο Πεπ κατεπηγόντως, καθότι κυνηγάει την Arsenal και τις όποιες πιθανότητες έχει, την εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες έχει για να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν το παράτησε, η Arsenal είναι πολύ καλή φέτος και θα πρέπει να έχουμε το νου μας εμείς, όπως τον έχουν και αυτοί. Πάμε να δούμε 2-3 πραγματάκια όσον αφορά το κομμάτι τελευταίες ειδήσεις που αφορούν πιο πολύ την διαιτησία, και μια είδηση που είναι σχετικά φρέσκια, απλά υπήρξε εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι με την παρουσία ενός ανθρώπου στο ιατρικό επιτελείο. Ο κύριος Θεραφείας,
ο Σάιμον Χούπερ είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης για το παιχνίδι του Σαββάτου, με δύο αποτελέσματα θετικά που μας έχει σφυρίξει φέτος, με τη Southampton το 3-1 και με την Everton το 2-0. Not bad, καλός διαιτητής θα έλεγα εγώ, δεν δημιούργησε προβλήματα, θα έλεγα επίσης, εντάξει, με την Everton έτσι του ξέφυγαν και μερικές κίτρινες. Στο VAR μπήκε ο Brooks, ο οποίος τα έκανε μπάχαλο στο Palace Brighton και σε άλλο παιχνίδι. Έπιασε δουλειά και επίσημο νέος γιατρός, ο Jonathan Power, ο οποίος ήταν από τον Νοέμβριο στο σύλλογο και επίσημα έπιασε δουλειά από 1η-1η. Και πλέον θα είναι και επικεφαλής, το πιο πιθανό να είναι στην αποστολή το Σάββατο. Οπότε από την 5η είναι και επίσημα ο πρώτος γιατρός της ομάδας, με τον Μόξον που έφυγε από το σύλλογο πέρυσι το καλοκαίρι να έχει πάει στην Manchester United, παρακαλώ πολύ, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Στο VAR λοιπόν ο Brooks θα έκανε μπάχαλο στο Palace Brighton, αλλά αντάλλον παιδιά έβαλε με τις γραμμές, τα έκανε σαν τα μούτρα του. Και επίσης έγινε και θέμα και σε ένα άλλο παιχνίδι, και δεν ξέρω τι έργο ήταν σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι να βάλουν αυτόν που τα έκανε δύο φορές μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Χειρότερα τα μούτρα του, να πω εγώ. Anyway, εγώ θα θέλω να ελπίζω ότι δεν θα γίνουν λάθη που θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα του αγώνα και θα το αφήσουν να εξελιχθεί και να παίξουν οι ομάδες να προσφέρουν θέαμα, γκολ και να κερδίσει ο καλύτερος. Δηλαδή εμείς. Εννοείται ότι εμείς θέλουμε το παιχνίδι. Το θέλουμε και οι άλλοι, αλλά εννοείται το θέλουμε εμείς. Το χρειάζονται και οι άλλοι. Ναι, αλλά και εμείς το χρειαζόμαστε. Και εμείς το χρειαζόμαστε περισσότερο. Πάμε στην παρακολούθηση του παιχνιδιού. Να υπενθυμίσω σε όλους ότι το παιχνίδι το δούμε στο Athens Sports Bar, στο Κουκάκι, στάση μετρό Ακρόπολη. Προσωρινό στέκι, μέχρι να τακτοποιηθούμε σε κάτι μόνιμο, μιας και ο Σκοτσέζος στην Πανόρμου αποφάσισε να μην βάλει Νόβα γιατί μάλλον του πέφτε ακριβή. Και τέλος να υπενθυμίσω σε όλους ότι συνέντευξη τύπου, σχόλια, δηλώσεις κλπ. Θα δείτε στο liverpool.gr το μεσημέρι από τον Δημήτρη Τσεκλιτάρη και τα οποία θα δημοσιευτούν στα social media που βλέπετε στη φωτογραφία. Υπενθυμίζω το site υποστηρίζεται από τα μέλη της Πανελλήνιας Λέσχης Φίλων Liverpool. Για όσους αποφασίσουν να κάτσουν σπίτι τους, οικιακή μπύρα από την brewit.gr, το βλέπετε πάνω-πάνω, brewit, μία λέξη.gr, με 8 ποικιλίες και ένα πολύ ωραίο πακέτο συσκευασία πλή, normal μικρή, 5 λίτρα μπύρα, ένα πολύ ωραίο και κομψό δώρο, πρωτότυπο θα έλεγα εγώ επίσης, γιατί όλοι λίγο πολύ μπορεί να έχετε πάει κρασιά, ρακές, τσίπουρα σε φίλους για την επίσκεψη, αλλά σκεφτείτε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι, ξέρω εγώ, συνηθισμένο, οπότε μπορεί να το πάρετε, να το πάτε για δώρο. Είναι πολύ φιλικό προς το πορτοφόλι μας, με ένα σαραντάρι, κάνεις κάτι καλό, πάρεις ένα μπουκάλι κρασί, ένα εικοσάρικο αέρα. Δεν θα πας με ένα μπουκάλι κρασί, θα πάρεις δύο, να τα 40 ευρώ. Ενώ στον άλλο βάζει διαδικασία να παίξει μπάλα σε κάτι και να είναι δημιουργικό. Anyway, αυτά είναι προτιμήσεις. Αν θέλετε να το κάνετε σπίτι σας, η προπαρασκευή είναι 20 λεπτάκια. Δηλαδή να ανοίξετε τη συσκευασία, να φτιάξετε κλπ. Είναι 20 λεπτά. Τίποτα. Αυτά. Για το παιχνίδι έχω να πω μόνο ένα πράγμα. Αύριο οι Reds πρέπει να μπουν μέσα και η νοοτροπία να είναι όπως η αρχή της Σπαρτιάτης. Ήταν ή επιτάς. Γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κερδίζεις, συνεχίζεις να διεκδικείς. Χάνεις, αρχίζουν τα προβλήματα. Μάλλον, αρχίζουν να μεγαλώνουν τα προβλήματα, να το πω πιο σωστά. Αυτά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού πιθανώς την Κυριακή, αν όχι την Κυριακή, σίγουρα τη Δευτέρα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και τα λέμε εκ νέου πολύ σύντομα. Γεια σας.